Καλοκαίρι χωρίς καρπουζάκι δεν γίνεται. Ναι, αλλά το καλοκαίρι θα φύγει. Και το χειμώνα που δεν υπάρχουν καρπούζια. Τι κάνουμε? Τότε φτιάχνουμε μαρμελάδα καρπούζι από τώρα γιατί την έχουμε για το χειμώνα. Κοιτάξτε τώρα εδώ φλούδες από καρπούζι. Είναι ό,τι πρέπει για γλυκό βέβαια. Αλλά αυτές κάνουν και για τη μαρμελάδα. Θα δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Θα βγάλουμε τη φλούδα και θα καθαρίσουμε και θα κρατήσουμε την ψύχα. Στο 1 κιλό καρπούζι καθαρό, τα 750 θα είναι η ψύχα από το καρπούζι και τα 250 θα είναι η φλούδα που θα καθαρίσουμε. Θα ρίξουμε μια βανιλέτα, 2 φύλλα αρμπαρόριζας και τη ζάχαρη. Δεν προσθέτουμε ούτε μία σταγόνα νερό καθόλου. Δεν πολτοποιούμε τη σάρκα γιατί βγάζει πάρα πολλά νερά και βάζουμε να βράσει όπως είναι, σε δυνατή φωτιά στην αρχή, θέλει δυνατή φωτιά. Θα σας πάρει περίπου στο μισάωρο. Μόλις αρχίσει να πιτσιλάει, τότε θα χαμηλώσετε λίγο το μάτι. Θα δείτε όταν είναι έτοιμη σχεδόν, ή με το ραβδομπλέντερ ή με το μούλτι, ό,τι έχετε, αφού κρυώσει βέβαια λίγο για να μην καείτε, θα τα λέσετε. Δεν χρειάζεται να το κάνετε τελείως λιώμα. Θα ρίξετε λίγο λεμονάκι, τα φύλλα αρμπαρόριζας και ένα ξυλάκι μικρό κανέλας που θα το αφήσετε μόνο για ένα λεπτό και να το βγάλετε. Θα ξαναβράσετε λοιπόν τη μαρμελάδα μέχρι να πήξει σχεδόν, όχι να σφίξει τελείως, γιατί μετά όταν θα μείνει θα σφίξει πάρα πολύ. Να στέκεται λίγο, βλέπετε, να στέκεται λίγο και να ξεχωρίζει από τον πάτο της κατσαρόλας, όπως εδώ. Όπως είναι λοιπόν, είναι έτοιμη, έχει πάρει πάρα πολύ ωραίο χρώμα, πραγματικά. Θα τη βάλουμε σε βάζα που έχουμε αποστηρώσει. Στο φούρνο μαζί με τα καπάκια για 15 λεπτά, περίπου στους 100 βαθμούς, πάνω σε πετσέτες, σιλικόνη, σε λαδόκολλα, σε ό,τι έχετε. Και θα βάλουμε καυτή τη μαρμελάδα στα βαζάκια μας. Όταν θα πήξει η μαρμελάδα, είναι καυτή τώρα, όταν θα πήξει θα σταθεροποιηθεί ακόμα περισσότερο. Οπότε κατά αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε ό,τι ποσότητα θέλουμε. Τώρα όσον αφορά για τα βαζάκια εδώ που βλέπετε με τη δαντελίτσα, δεν έχετε παρά να περάσετε δαντελίτσα από την οποία θα την κολλήσετε με κόλλα. Θα δέσετε και ένα φιωγκάκι, αν δεν έχετε κόλλα, θα βάλετε την κορδελίτσα, τη δαντελίτσα, θα βάλετε το κορδελάκι και είναι έτοιμη. Σφραγίζουμε τη μαρμελάδα, μόλις γεμίσουμε το βάζο. Εδώ κοιτάξτε λίγο να δείτε πώς είναι και ακόμα δεν έχει κρυώσει. Βλέπετε, έχει ένα υπέροχο χρώμα, φανταστικό πραγματικά. Είναι τέλεια, είναι τέλεια. Δείτε, χειμώνα θα τρώμε μαρμελάδα καρπούζι και θα νοσταλγούμε το καλοκαίρι. Λοιπόν, κουπώνουμε τα βάζα μας προσεκτικά γιατί καίνε με μια πετσέτα και τα γυρνάμε ανάποδα μέχρι να κρυώσουν. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όσοι το κάνουνε. Κάντε δωρεάν εγγραφή τώρα στο κανάλι μου. Δοκιμάστε τη μαρμελάδα μου, τα φιλιά μου σε όλους, σας αγαπώ πολύ. Να περνάμε όλοι καλά.